Μάλιστα. Θα το δούμε το αποτέλεσμα λοιπόν στις 6 Μαΐου, την Κυριακή 6 Μαΐου. Πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε στο Δημότυχο, όπου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης την υπαγωγή σε διαδικασία συμψηφισμού οφειλών για χρέη προς το Δημόσιο και το Δήμο της πόλης 4 δημοτικών επιχειρήσεων. Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε και το ζήτημα της παροχής του νερού, που αφορά πολλούς κατοίκους, καθώς παρουσιάζει διακοπές στην παροχή του. Αλλά και ορισμένες φορές κρίνεται ακατάλληλο προς γενική χρήση, όπως τουλάχιστον δηλώνουν οι ίδιοι πολίτες. Στην τελευταία του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου ενέκρινε ομόφωνα την υπαγωγή σε διαδικασία συμψηφισμού οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία του Δήμου Δημοτήχου συνολικού ύψους 155.000 ευρώ, που αφορούν 4 δημοτικές επιχειρήσεις. Οι οφειλές προήλθαν από ελέγχους του ΣΔΟΕ, που επέβαλε πρόστιμο ύψους 18.000 ευρώ στη Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων. Η εν λόγω επιχείρηση σταμάτησε τη λειτουργία της το καλοκαίρι του 2011, ενώ το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή των δεδουλευμένων και την αποζημίωση απόλυσης στους τελευταίους 2 εργαζόμενους. Οι οφειλές ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ αφορούν εργαζομένους σε επιχειρήσεις του Δήμου Δημοτήχου. Ακόμη ενέκρινε τη διάθεση πίστοσης ύψους 4.650 ευρώ για το σχεδιασμό και την εκτύπωση 5.000 αντιτύπων οδηγού εντύπου για την τουριστική προβολή του Δήμου και των οικισμών που θα διανέμεται σε επισκέπτες της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη μελέτη αρχιτεκτονικής αποκατάστασης του πρώην κτηρίου Παπαζιάν που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Δημοτήχου και την εκ νέου χρησιμοποίησή του ως ανοιχτό πολιτιστικό παρατηρητήριο. Είναι το κτίριο, το αρμένικο κτίριο του κυρίου Παπαζιάν, είναι στην πλατεία δίπλα στο Ψαράδικο. Θέλουμε να το ανακαινήσουμε αυτό το κτίριο, είναι ένα μεγάλο κτίριο, είναι 260 τετραγωνικά η βάση του, και αλλά λιγότερα όμως είναι ο πρώτος όροφος. Θέλουμε να το κάνουμε ένα κέντρο υποδοχής, νομίζω είναι το πιο κατάλληλο κτίριο για να δέχεται τους επισκέπτες και να ενημερώνεται γύρω από την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της ιστορικής μας πόλης. Σήμερα το φέρνουμε για την έγκριση της μελέτης. Είναι μια μελέτη την οποία έχει εκπονήσει ο Θανάσης Ογκουρίδης, ο γνωστός μηχανικός και αρχαιολόγος της πόλης μας. Και πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θέλουμε να κατατάξουμε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Όσον αφορά τώρα στα παράπονα των κατοίκων για τις συχνές διακοπές νερού που γίνονται στην πόλη και το γεγονός ότι για αρκετή ώρα τρέχει από τις βρύσες νερό μη πόσιμο και ακατάλληλο για γενική χρήση, ο Δήμαρχος του Δημοτήχου δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί σχετικά, αν και την τελευταία δεκαετία έχει γίνει σημαντικό έργο στην ίδρυυση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες επώνυμες στο Δήμο Δημοτήχου, αλλά μόνο γενικά παράπονα και φήμες. Η καταγγελία πρώτη φορά έρχεται σε μένα από σας τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει γίνει επανειλημμένως, είναι πολύ παπάλαιο το δίκτυο ίδρυυσης, το γνωρίζουμε. Μόνο ότι δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά για την αποκατάσταση του δικτύου και γνωρίζετε ότι έχουν γίνει ένα έργο πριν από 5 χρόνια υδροδότηση του Δημοτήχου και ένα πριν από 10 χρόνια άλλα 4 εκατομμύρια περίπου, γύρω στα 8,5 εκατομμύρια σύνολο. Δυστυχώς όμως τα δίκτυα αυτά, τα δίκτυα σημερινά δεν είναι τα πλέον κατάλληλα και οπωσδήποτε όταν παθαίνει βλάβη το δίκτυο, τότε με τις διακοπές του νερού, της ίδρυυσης, έχουμε αυτό το μαύρο που βλέπουμε στις βρύσεις μας. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και αν μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε.